Κατεύθυνοντα τα διαβήματα ημών προς εργασία των εθελών σου, πρεσβείες Παναχράντους ο Μητρός και πάντως των Αγίων. Αμήν. Με τη χάρη του Θεού θα πούμε κάποια λόγια για το πολύ επίκαιρο θέμα της ομοφυλοφιλίας, που δυστυχώς προωθεί και συστηματικά και από αρχιερείς και από ιερείς. Δεν είναι μόνο το τελευταίο φοβερό περιστατικό όπου ο Αρχιεπίσκοπος Αμερικής βάφτισε ένα παιδί ομοφυλοφίλων, πανηγυρικότατα σε ένα ναό της Μητροπόλεως Λιφάνος, αλλά είχαμε και άλλα περιστατικά. Είχαμε πριν λίγες εβδομάδες τον επίσκοπο Νέας Ιωνίας, ο οποίος είπε ότι ο Θεός έχει δώσει σε μερικούς ανθρώπους να αισθάνονται την έλξη προς το ίδιο φύλο, γιατί ο Θεός δηλαδή δίνει πάθη, καταλάβατε, δίνει αμαρτία. Είναι φοβερό και μάλλον σκεφτεί κανείς να το λέει αυτό ορθόδοξος αρχιερέας. Ενώ ξέρουμε ότι ο Θεός ποτέ δεν δίνει αμαρτία, ποτέ δεν φτιάχνει κακό. Ο Θεός μόνο καλό φτιάχνει, μόνο καλό κάνει. Λέει ότι η ομοφυλοφιλία είναι μια σχέση η οποία, εάν υπάρχει μέσα ο Χριστός, να λειτουργεί πιο πραγματικά. Αν είναι δυνατόν να υπάρχει μέσα στην αμαρτία ο Χριστός, και μάλιστα σε τέτοιου είδους αμαρτία, σε οποιαδήποτε αμαρτία, είτε μικρή είτε μεγάλη, δεν υπάρχει μικρή και μεγάλη αμαρτία. Σε καμιά αμαρτία δεν υπάρχει ο Χριστός. Πολύ περισσότερο σε αυτή την αμαρτία την οποία την καταδίκασε παραγματικότατα, κατακαίγοντας έτσι τους κατοίκους των Σοδόμων και των Γομόρων και των άλλων πόλεων που ήταν παραδομένοι σε αυτό το φοβερό πάθος. Λέει ότι η Εκκλησία δεν έχει πάρει, λέει, ακόμα επίσημα, δεν έχει τοποθετηθεί επίσημα για το θέμα αυτό, αν είναι δυνατόν. 2000 χρόνια η Εκκλησία μας καταδικάζει την ομοφυλοφιλία, και όχι μόνο, και πρόχριστον, σας είπα το παράδειγμα του Σοδόμου και των Γομόρων, και όχι μόνο. Και να λέει τώρα ο Ορθόδοξος Αρχιεπίσκοπος ότι δεν έχει πάρει θέση η Εκκλησία, και δεν ξέρουμε τίποτα δηλαδή επίσημα. Και ο καθένας λέει ό,τι νομίζει πάνω σε αυτό το θέμα. Αν είναι δυνατόν. Έχει και πολλά ανεκδίκητα, τα οποία μπορεί να τα βρει κανείς επάνω στο διαδίκτυο, τα οποία είναι οδυνηρό και μόνο το διαβάζει κανείς. Και δυστυχώς δεν είχε απαντήσει η Ιερά Σύνοδος, που θα έπρεπε άμεσα να τον καλούσε σε απολογία και να ζητήσει συγγνώμη αυτός από το λαό και τον σκανδαλισμό που επέφερε στις ψυχές των πιστών. Και αν δεν ζητούσε συγγνώμη, να καθαρίσει. Αυτή είναι η διαδικασία της Εκκλησίας.
Και όχι μόνο αυτό, είχαμε και πριν από αυτό ένα ακόμα περιστατικό με έναν ιερέα Αλέξανδρος Καριώτογλου και ένας άλλος πατήρ Βασίλειος άγνωστον λοιπόν στοιχείων στο ναό του Αγίου Νικολάου του Ραγκαβά στην Αθήνα, οι οποίοι επίσης βάφτισαν ένα παιδί, ομοφυλόφιλο, και μάλιστα είχε πει μια προσλαγιά σε αυτούς ο ιερέας, οι γονείς λέει, ποιοι γονείς, αφού οι γονείς είναι στήριοι αυτοί, δεν μπορούν να κάνουν παιδιά, πώς τα φτιάχνουν τα παιδιά, τα φτιάχνουν εκμεταλλευόμενοι ταλέπορες υπάρξεις γυναίκες που δίνουν τη μήτρα τους για να κυοφορήσουν ξένο εμβρίο και μετά τις το παίρνουν επί χρήμαση, δηλαδή αυτές οι λεγόμενες παρέμφυτες μητέρες. Και όμως αυτούς ονόμασε γονείς και τους είπε οι γονείς να είσαστε πάντα ερωτευμένοι. Ακούτε, ιερέας τώρα να λέει ο φιλόφωνος να είστε έτσι. Και το παιδί αυτή την αγάπη θα βλέπει. Αυτή θα αναζητήσει και όταν φύγει από εσάς και θα αναζητά πάντα στη ζωή του. Αν είναι δυνατόν να αναζητάει τέτοια αγάπη το παιδί και να έχει αυτή την αγάπη ως πρότυπο αγάπης. Έτσι αυτή την φοβερή αναμαλία και διαστροφή που καταδικάζει η Αγία μας Εκκλησία να την προβάλλουμε τώρα ως πρότυπο στα παιδιά. Και ενώ έχει παρέλθει πολύ χρονικό διάστημα από αυτό το γεγονός, δεν έχει γίνει τίποτα, καμιά αντίδραση. Δηλαδή το αφήσαμε και αυτό οι υπεύθυνοι, δηλαδή αρχιερείς και ιερείς, να περάσει έτσι. Και άλλα είχαν γίνει και στο παρελθόν. Ένας βασίλειος Θερμός, ένας βασίλειος Χαβάντζας, είχαν γράψει ολόκληρο βιβλίο με άρρητα ρήματα στις εκδόσεις Εμπλό για να δικαιώσουν αυτή την διαστροφή της ομοφυλοφιλίας. Οπότε είμαστε αναγκασμένοι να πούμε αυτά που η Εκκλησία μας λέει 2000 χρόνια και όχι μόνο, πάμε και πριν. Έχουμε μια μελέτη έτσι περιεκτική του Αρχιμάνδρη του κ. Κωστόπουλου, διδάκτορος του κανονικού δικαίου, ο οποίος λέει το εξής: μετά τη δημοσιοποίηση των αστήρικτων αγιογραφικός και αγιοπατηρικός θέσεων του Μητροπολίτου Νέας Ιωνίας κ. Γαβρίλ Πυρομαφιλοφυγίας, θεωρώ καθήκον μου ως ορθόδοξος κληρικός και θεολόγος να παραθέσω την από πάση πλευράς αλήθεια για το αμφισβητούμενο από πολλούς επιστήμονες και μη θέμα της ομοφυλοφιλίας. Ανέκαθεν ομοφυλοφιλία αντιμετωπιζόταν ως αφύσικο, αντιανθρώπινο και αντικοινωνικό φαινόμενο και μέχρι πρόσφατα ήταν και ψυχιατρική νόσος αναγνωρισμένη και μετά με τις πιέσεις αυτών των διαστραμμένων δυναμικών μειοψηφιών έτσι το βγάλαμε από τα ψυχιατρικά νοσήματα. Αλλά η αρρώστια είναι αρρώστια, όσο και να τη βγάλεις από τα βιβλία της παθολογίας και της ψυχιατρικής, παραμένει αρρώστια, όπως την ξέρουν οι άνθρωποι χιλιάδες χρόνια. Στην Παλαιά, στην Καινή Διαθήκη, στην Αρχαία Ελλάδα, και εδώ καταλύεται και αυτή η φήμη ότι η Αρχαία Ελλάδα ήταν ομοφυλόφιλη, όπως στο Δημοσθένη, στο Λυσία, στον Ισχύλο, στο Σόλωνα και σε άλλους, στυλιτεύεται η ηθική αυτή εκτροπή και καταδικάζεται από τον ίδιο τον Θεό και τους ανθρώπους. Στη Γένεση, στο 18ο και 19ο κεφάλαιο, αναφέρεται το γεγονός της ομοφυλοφιλίας, αρσενοκητίας, η οποία έχει καταστεί μάστιγα στις πόλεις των Σοδόμων και της Γομόρας. Εξού και η ονομασία της πράξης αυτής, σοδομητισμός. Εκεί συναντάμε την οργή του ίδιου του Θεού έναντι αυτής της θανάσιμης αμαρτίας παρακοής του θελημάτου. Είπε δε Κύριος, κραυγής Σοδόμων και Γομόρας πεμπλήθυνται πρόσμεν και αμαρτία αυτών μεγάλες φόρα.
Το αποτέλεσμα αυτής της οργής του Θεού αναφέρεται στο επόμενο κεφάλαιο. Και Κύριος λέει, έβρεξεν επισόδαμα και γόμορα θείων και πύρ παρακυρίου εκ του ουρανού και κατέστρεψαν τας πόλεις ταύτας και πάσαν του περίοικων και πάντα τους κατοικούντας εν τες πόλεση και πάντα τα ανατέλλοντα εκ της γης. Τόση ήταν η οργή του Θεού ώστε κατέκαψε και κάθε βλάστηση, σύμφωνα με το προαναφερθέν κείμενο, στην οποία βλάστηση είχε πατήσει ο Ομοφυλόφιλος. Ο Ιερός Χρυσόστομος λέει ότι τέτοιου μεγέθους είναι το αμάρτημα της αρενομιξίας, ώστε να αναγκάστηκε ο Θεός να δείξει την γέννα πριν την καθορισμένη ώρα της, τη γέννα δηλαδή την κόλαση, να τη δείξει πριν από την ώρα της, εκεί στα Σόδομα και τα Γόμορα. Ενόησον τίνιν ηλίκον εστί το αμάρτημα. Σκέψουν, λέει, πόσο μεγάλο είναι αυτό το αμάρτημα. Ως διάσαστε προ καιρού την γέναν φανίνε, ώστε να αναγκαστεί να φανερωθεί η γέννα προ καιρού. Και γάρ παράδοξος είναι ο ιετός εκείνος. Και ήταν, λέει, παράδοξη αυτή η βροχή, επειδή και παραφύση και παράνομο συνήξεις και κατέκλυσε τη γη, επειδή και τα σεκίνων ψυχάς είχαν λεπεί και επάρατος επιθυμία. Αυτή η βροχή που έπεσε από τον ουρανό, η βροχή από φωτιά, κατέκαψε τη γη, επειδή και τους ανθρώπους εκείνους τους είχε καταλάβει, τους είχε κατακάψει η φοβερή και επάρετη επιθυμία. Και υπάρχει μια μαρτυρία του Αγίου Νικοδήμου που λέγει ότι την ημέρα που γεννήθηκε ο Χριστός μας, Άγιος Άγγελος, κατέβηκε και πήρε τη ζωή από όλους τους ομοφυλόφιλους, γιατί δεν έπρεπε να υπάρχει αυτό το αμάρτημα στη γη την ώρα που γεννιόταν ο Χριστός μας. Στην Καινή Διαθήκη ο ίδιος ο Θεάνθρωπος Κύριος επιβεβαιώνει την καταστροφή των Σοδόμων και της Γομόρας ως αποτέλεσμα της Θείας Οργής. Λέει στο Καταλουκά, έβρεξε πυρ και θείων από ουρανού και απόλυσε πάντας. Εξάλλου η αιώνια καταδίκη των Σοδομητών επιβεβαιώνεται πλειστάκης στο Ιερό Ευαγγέλιο. Κατά παρόμοιο τρόπο, ο Απόστολος Πέτρος επαναλαμβάνει στην καθολική επιστολή του «Πόλεις Σοδόμων και Γομόρας τεφρώσας κατέκρινε. Υπόδειγμα μελώντων ασεβέσιν τεθικός». Έτσι έβαλε, λέει ο Απόστολος Πέτρος, στη δευτέρα του καθολική επιστολή. Πρότυπο μελώντων στους ασεβείς αυτό την κατάκαψη των πόλεων Σοδόμων και Γομόρας. Τεφρώσας, τις έκανε στάχτη και τις έθεσε σαν πρότυπο για τους ασεβείς του μέλλοντος. Και ο Απόστολος Ιούδας επίσης επιβεβαιώνει ότι τα Σόδομα και η Γομόρα κατεστάθησαν αιώνιο παράδειγμα θείας καταδίκης εξαιτίας των μετασαρκώς εταίρας αμαρτημάτων. Ο Σόδομα και Γόμορα και περί αυτάς πόλης των όμοιων τρόπων τούτης εκπονεύσασε και απελθούσε ο πίσω σαρκός εταίρας, πρόκειται δείγμα πυρός αιωνίου δίκην υπέχουσε. Έτσι τα Σόδομα και τα Γόμορα και οι γύρω από αυτές πόλεις, επειδή έπεσαν σε αυτό το φοβερό αμάρτημα της ανομαλίας της διαστροφής και ακολούθησαν το όμοιο φύλλο, είναι παράδειγμα, πρότυπο τιμωρίας για όλους τους επόμενους αιώνιες τιμωρίας. Στην δε προς Κορινθίους επιστολή ο Απόστολος Παύλος λέει, στην πρώτη προς Κορινθίους, μη πλανάστε ούτε πόρνη, ούτε δολονάτρε, ούτε μοιχή,
ούτε μαλακή, ούτε αρσενοκείτε βασιλείαν Θεού ου κληρονομήσωση. Ο Πάπας πρόσφατα αναγνώρισε την ομοφυλοφιλία. Άρα γιατί δεν ήξερε αυτό το χωρίο? Σίγουρα τι ήξερε. Αλλά δυστυχώς αυτοί οι άνθρωποι δεν πιστεύουν στο Θεό. Και οι δικοί μας δυστυχώς κάποιοι δεν πιστεύουν. Και γι' αυτό προωθούν αυτό το κατάκτιστο αμάρτημα. Μην πλανάστε. Μην βρίσκεστε σε πλάνη ούτε οι πόρνοι, ούτε οι δολονάτρες, ούτε οι νυχοί, ούτε οι ομοφυλόφιλοι, είτε ενεργητικοί είτε παθητικοί, δεν θα κληρονομήσουν τη Βασιλεία του Θεού. Επίσης, στην επιστολή του προς το μαθητή του Τιμόθεο γράφει: αρσενοκείτες και ήτι έτερο τι η υγιενούση διδασκαλία αντίκειται. Πάλι μας λέει και η αρσενοκητία, έτσι η ομοφυλοφιλία, ότι είναι αντίθετη στην υγιένουσα διδασκαλία, στην διδασκαλία του Ευαγγελίου. Εξάλλου, πρέπει να σημειώσουμε ότι είναι διαστρέβλωση της αλήθειας ο ισχυρισμός ότι στην αρχαία Ελλάδα η ομοφυλοφιλία έχει καταστεί τρόπο ζωής, αφού αποδεδειγμένα αυτή χτυπήθηκε ανηλαίως. Είναι ψέμα αυτό. Δυστυχώς το λένε και εκκλησιαστικοί άνθρωποι. Είχα ακούσει και έναν αρχιερέα που το έλεγε, ότι ήταν, οι προγονείς μας ήταν τέτοιοι. Δεν ήτανε. Υπάρχει μια επιστημονική εργασία ενός Ιωάννου Κουβαρά που αναφέρει ορισμένα αποσπάσματα αρχαίων νομικών και φιλοσόφων οι οποίοι στρέφονται κατά της ομοφυλοφιλίας. Παραδείγματος χάρη στον νόμο του Λυκούργου της Σπάρτης διαβάζουμε: «Η δε της παιδός σώματος ο λεγόμενος φανεί έσχιστον τούτο». Εάν κάποιος λέει είναι παιδόφιλος, αυτό είναι έσχιστο. Είναι, παίρνει μεγή στην τροπή. Είναι κατακριτέο. Ο Δημοσθένης αναφέρεται σε σχετικό νόμο του Σόλωνα, ο οποίος καταργούσε το δικαίωμα του λόγου στον αρσενοκήτη. Μήτε λέγει, μήτε γράφει, εξήνε της ιτερικώσιν στους ομοφυλόφιλους. Δεν επιτρέπεται ούτε να μιλάνε ούτε να γράφουν δημόσια. Την αυστηρότητα για τη μη ύπαρξη περιθωρίων αναπτύξεως παραφύσης σωματικών σχέσεων μας τη φωτογραφίζει ένας άλλος νόμος του Αττικού Δικαίου που τον διασώζει ο Αισχήνης. Εκεί αναφέρεται η αυστηρή απαγόρευση στους ενήλικες να εισέρχονται σε κοινόχρητους χώρους νέων όπως σε σχολές, γυμναστήρια κλπ. Και ο Σόλωνας στους σχετικούς νόμους το αναφέρει ότι αυτός που θα μηνυθεί για κυνεδισμό, κυνεδισμός είναι η ομοφυλοφιλία, έτσι, από το κοινό την εδώ, μετακινώ έτσι και προκαλώ την τροπή. Αν κάποιος λοιπόν μηνυθεί και καταδικαστεί για κυνεδισμό, να παραδίδεται στους 11 και να θανατώνεται αυθημερών. Πού είναι λοιπόν αυτοί που λένε ότι οι αρχαίοι Έλληνες ήταν ομοφυλόφιλοι και δικαίωναν την ομοφυλοφιλία? Ας το ακούσουν όσοι αποφαίνονται αβασάνιστα ότι η αρχαία Ελλάδα ήταν έρμιο της επάρατης αυτής ψυχικής ασθένειας. Στους ιερούς κανόνες τώρα, κοιτάξτε πώς η Εκκλησία μας αντιμετωπίζει θεραπευτικά αυτό το πάθος, γιατί και αυτό είναι ένα πάθος. Και αν λέμε αυτά που λέμε, δεν τα λέμε από μίσος στους ανθρώπους. Στους ανθρώπους τους λυπόμαστε, αξιολείπητοι είναι. Θύματα του αρχικάκου όφελος, του διαβόλου. Αλλά δεν μπορούμε να δικαιώσουμε την αμαρτία και το πάθος. Όπως αυτοί, κάποιοι από αυτούς θέλουν να το προβάλλουν και με παρελάσεις περηφάνειας έτσι να το κάνουν χειροκροτητέο, να το χειροκροτήσουν. Σε καμία περίπτωση δεν χειροκροτείται η αμαρτία. Ο αμαρτωλός, εφόσον μετανοεί, μπαίνει στο θεραπευτήριο που λέγεται Εκκλησία και μπορεί να γίνει καλά. Δεν είναι σωστό και αυτό που λένε ότι γεννιόμαστε έτσι, δεν γεννιόνται. Αλλά γίνονται. Αυτή είναι η αλήθεια. Και όπως έλεγε και ο Άγιος Παΐσιος σε αυτό το θέμα ξεκάθαρα, ότι δεν είναι θέμα γενετικό, είναι θέμα πάθος. Έτσι υπάρχει συγκατάθεση από τον άνθρωπο.
σε αυτό το πάθος. Μπορεί να υπάρχει μια ροπή, όπως και σε όλα τα πάθη έχουμε ροπές, αλλά αυτή η ροπή δεν καταργεί το αυτεξούσιο. Ο άνθρωπος με το αυτεξούσιο του μπορεί να χαλιναγωγήσει την όποια αμαρτητική ροπή και να κυριαρχήσει πάνω στις ροπές του και στα πάθη του. Με τη χάρη του Θεού βέβαια πάλι. Αλλά πρέπει και ο ίδιος να το θέλει. Στους ιερούς κανόνες λοιπόν της Εκκλησίας μας η αρσενοκητία κολλάζεται ως παραθύσινα ασέλγεια και ως αδίκημα. Στον 7ο κανόνα του Μεγάλου Βασιλείου αναγινώσκουμε. Αρενοφθόρη και ζωοφθόρη και φωνής και φαρμακή και μυχή και ειδωλολάτρε της αυτής καταδίκης εισήν ηξιωμένη. Έχουν την ίδια καταδίκη, έτσι. Αυτοί που είναι αρσενοκίτες και κτηνοβάτες και φωνείς και μάγοι και μυχοί, φαρμακοί, αυτό θα πει μυχοί, θα πει μάγοι, φαρμακοί, και μυχοί και δωρολάτρες έχουν όλοι την ίδια καταδίκη. Σύμφωνα με τον 62ο κανόνα του Ιδίου Πατρός, του Μεγάλου Βασιλείου, ότι την ασχημοσύνη εν της άρεσης είναι επιδεικνύμενος, παραμένει 15 χρόνια εκτός της Θείας Κοινωνίας. Ο ομοφιλόφωνος, θα πρέπει, εφόσον μετανοήσει εννοείται, όχι να συνεχίσει να αμαρτάνει, όταν σταματήσει να αμαρτάνει θα πρέπει να κάνει αυτόν τον κανόνα. Και ο 4ος κανόνας του Αγίου Γρηγορίου Νήσις διπλασιάζει τον κανόνα της πορνείας για τους αρενομίκτες από 8 έτη αποχής από τα τίμια δώρα σε 18 ετή αποκλεισμό από αυτά. Ο Άγιος Γρηγορίος Νήσις 18 χρόνια θα πρέπει ο ομοφιλόφωνος να μην κοινωνήσει. Τι να πούμε σήμερα που αυτά δυστυχώς τα αμαρτήματα γίνονται και μέσα στα ζευγάρια. Αυτές οι ανομαλίες και οι διαστροφές. Και δείτε πόσο πρέπει αυτοί οι άνθρωποι να απέχουν αυτή τη μετάληψη αφού μετανοήσουν. Γιατί όπως λένε οι ιεροί κανόνες, οι Άγιοι Πατέρες, το να το κάνεις με τη σύζυγό σου, με το σύζυγό σου, είναι πολύ χειρότερο παρά να το κάνεις με άλλον άνθρωπο, του ίδιου φίλου ή του άλλου φίλου, την αμαρτία, τη σαρκική αμαρτία. Είναι πολύ βαρύτερη η διαστροφή μέσα στα ζευγάρια παρά να το κάνει ο σύζυγος με άλλο άντρα ή με άλλη γυναίκα. Καταλαβαίνετε πόσο βαριά έχουμε πέσει σήμερα που μέσω των χολιγουδιανών ταινιών, έτσι, πίστηκαν οι πλήστοι ότι όλα αυτά είναι ψευδικά. Κατά ταύτα, συγγνώμη, και είπαμε για τον Άγιο Γρηγόριο Νήσις, ναι, λέει τα εξής ο Άγιος Νήσις. Δια τούτο διπλασίων ορίστη της επιστροφής ο χρόνος της εν μοιχεία μιανθήσει και εν της άλλης της απειγορευμένης κακής ζωοφθορίαται και ότι κατά το άρενος λύσει. Έτσι διπλασιάζει τον κανόνα της μοιχείας και βάζει 18 χρόνια αποχή από τη μετάληψη για αυτούς που πέσανε στην ομοφιλοφιλία και στην κτηνοβασία. Και η προοδευμένη Ευρώπη, το ξέρετε αυτό, έχει νομοποιήσει όλα αυτά. Και το ένα μάρτυμα και το άλλο. Δεν θέλω καν να λέω τα ονόματα. Κατά ταύτα, ο αρενοκήτης που διέπραξε τη θανάσιμη αμαρτία της παραφής ασέλγειας δεν είναι δυνατόν να καταταγεί στον ιερό κλήρο ως μεμολισμένος, ακόμα και αν μετανοήσει. Εδώ δεν μπορεί να γίνει ένας που είχε προγαμίες σχέσεις. Δεν μπορεί να γίνει κληρικός, άσχετα αν μετανοήσει. Άσχετα αν και το έκανε μόνο μια φορά. Άσχετα αν το έκανε και μετά παντρεύτηκε. Δεν μπορεί να γίνει κληρικός. Πολύ περισσότερο ένας ομοφυλόφιλος. Σύμφωνα με τον 61ο κανόνα των Αγίων Αποστόλων και τον 9ο κανόνα της πρώτης Οικουμενικής Συνόδου. Ο Άγιος Ιωάννης Νηστευτής στο 19ο κανόνα του επισημαίνει «Παιδίον δε πρόστινος θαρέν, εις ιεροσύνη και έρχεται». Ένα παιδί που θα διαφθαρεί δεν μπορεί να γίνει ιερός. «Η γαρ κακίνο
δια το ατελέως της ηλικίας σου είχε μάρτεν. Εάν πει κανείς καλά και το παιδί δεν φταίει, είναι ατελές και δεν αμάρτησε το ίδιο, αλλά το ανάγκασε, αλλά το αυτού σκεύωσε ράγι. Έσπασε όμως το σκεύος του, το σώμα του, μολύθηκε το σώμα του και εις ιεράν υπουργίαν άχρηστον γέγονεν και δεν μπορεί πλέον να υπηρετήσει τον Θεό. Έτσι είναι ένα ποτήρι ραγισμένο. Όταν έρθει ο φιλοξενούμενος στο σπίτι του, δεν μπορεί να το κεράσει με ένα ραγισμένο ποτήρι. Θα βρεις το καλό ποτήρι να το κεράσεις. Έτσι και στο Θεό δεν μπορείς να δίνεις ραγισμένα σκεύη. Δηλαδή ανθρώπους που έχει μειωθεί το σώμα τους με σαρκικά αμαρτήματα. Δυστυχώς στις μέρες μας, η Άρσια Νοκητία, με άλλους λόγους, ο Άγιος Πατήρ τονίζει, ο Άγιος Άγιος Τευτής, ότι έστω και σε αυτή την παιδική ηλικία, εάν ετελέσει το αμάρτημα, αποτελεί κόλλημα ιεροσύνης. Έτσι, νομίζω το καταλάβαμε. Δυστυχώς στις μέρες μας, η Άρσια Νοκητία παρουσιάζει αναφεσβήτητη έξαρση παγκοσμίως. Αν και πρέπει να το ξέρετε, πάλι μειοψηφία είναι, ζήτημα να είναι γύρω στα 6% όλοι αυτοί. Αλλά επειδή χρηματοδοτούνται κατεξοχήν από την Αμερική, έτσι, την μεγάλη πόλη Βαβυλώνα, τη σύγχρονη Βαβυλώνα αυτή, την Αμερική, και υπάρχει σκοπιμότητα που το κάνουν αυτό, χρηματοδοτούνται όλα αυτά τα Gay Pride. Και εδώ στην πατρίδα μας το ξέρουμε πολύ καλά από την Αμερικάνικη Πρεσβεία, χρηματοδοτούνται όλες αυτές οι παρελάσεις, οι λεγόμενες της υπερηφάνειας, κατάπτυσης αυτές εκδηλώσεις που κινούν την εδώ πράγματι, εσχρόνεστη και λέγεται ότι λέγεται και γίνεται εκεί. Και γι' αυτό φαίνεται ότι είναι πολλοί έτσι και ότι κυριαρχούν. Επειδή από πίσω κρύβεται ο καμπαλισμός, η θρησκεία του Σατανά, η εβραϊκή μαγεία, την οποία πρεσβεύουν δυστυχώς αυτοί που ανθρωπίνως κυβερνά τον κόσμο, οι σιωνιστές μεγαλοτραπεζίτες, εβραίοι σιωνιστές μεγαλοτραπεζίτες, αυτή η θρησκεία έχουν, τον σατανισμό, την καμπάλα, η οποία τους διδάσκει ότι ο φυσιολογικός άνθρωπος, ο πρώτος άνθρωπος, ο λεγόμενος Αδάμ Κατμόν, έτσι τον λένε, ήταν αρενόθυλος, δηλαδή αρσενικοθύλικος, και άντρας και γυναίκα. Και μετά χωρίστηκαν τα φύλλα σε άντρα και γυναίκα και αυτό είναι πτώση. Και έχει χαθεί δηλαδή ο φυσιολογικός άνθρωπος και θα πρέπει να κάνουμε τώρα εντός εγωγικών ιεραποστολή, λένε αυτοί μεταξύ τους, στον κόσμο και να τους πείσουμε όλους να γίνουν πάλι αρενόθυμοι. Δηλαδή και οι άνδρες να γίνουν και γυναίκες και οι γυναίκες να γίνουν και άνδρες. Γι' αυτό και προωθείται παγκοσμίως η ομοφιλοφιλία, έτσι, και η διαστροφή και η ανδρική αντιμασία στις γυναίκες και η γυναικεία στους άνδρες. Και όλα αυτά περί φεμινισμού και απελευθέρωσης της γυναίκας, γιατί αυτό τους λέει το αφεντικό τους, το μαύρο αφεντικό τους, ο διάβολος, ότι πρέπει να καταστραφεί η δημιουργία του Θεού που όρισε και έφτιαξε άρεν και θύλη ο Θεός και δεν έφτιαξε αρενόθυλη. Ο διάβολος θέλει να καταστρέψει το έργο του Θεού, γι' αυτό μέσω των χρηματοδοτήσεων παγκοσμίως και όλων αυτών των κινημάτων, των ΛΟΑΤΚΙ κλπ. Προωθείται αυτή η ανομαλία. Και ξέρουν ότι εάν καταφέρουν να παρασύρουν τους ανθρώπους σε αυτό το αμάρτημα, οπωσδήποτε οι άνθρωποι θα έχουν απέναντί τους τον Θεό. Θα χάσουν τη χάρη του Θεού, ειδικά βέβαια στα χέρια μας εμάς Ορθοδόξους, που είμαστε η μόνη πραγματική Εκκλησία. Και αν καταφέρουν να μας ρίξουν σε αυτό το αμάρτημα, το επέσχυτο της Ορθοδόξης, ξέρουν μετά ότι θα χαθούμε και εύκολα μετά θα υποταχθούμε στο παγκόσμιο κράτος που έχουν σχεδιάσει να φτιάξουν. Γιατί
οι μόνοι που θα αντιδράσουν σε αυτό, στο κράτος που θα είναι κράτος δεινής σκλαβιάς και απόλυτης δικτακτορίας, θα είναι οι χριστιανοί Ορθόδοξοι που θα παραμείνουν αληθινά πιστοί στον Χριστό και θα έχουν αυτόν τον δυναμισμό να αντιδράσουν στην καταδυνάστευση της ανθρώπινης ελευθερίας και στην προσκύνηση ως Θεού του διαβόλου. Εκεί σίγουρα δεν θα υποκύψει κανένας. Μπορεί να μας βάλουν στη φυλακή, μπορεί να μας βασανίζουν, να μας σκοτώνουν, αλλά δεν θα μας πετύχουν, δεν θα πετύχουν ποτέ να προσκυνήσουμε τον διάβολο. Γιατί το τελικό σχέδιο της Καμπάλα, του Αντιχρίστου και των Σιωνιστών είναι να καταργηθεί κάθε θρησκεία, όπως το λέει στην Αποκάλυψη, και κάθε σέβασμα, κάθε Θεός κλπ. Και σέβασμα και ο Χριστός, και να προσκυνηθεί ο διάβολος ως Θεός. Και ο Αντίχριστος που θα επανερθεί στη θέση του Χριστού να στεφθεί μέσα στο ναό των Ιεροσολύμων που τον έχουν σχεδόν έτοιμο εκεί ως παγκόσμιος ηγέτης και να προωθηθεί η λατρεία του Σατανά ως Θεού. Αυτά είναι τα σχέδιά τους. Και δεν πρέπει να κοιμόμαστε και δεν πρέπει να ρίχνουμε νερό στο μήλο αυτό της σιωνιστικής καμπαλιστικής δικτατορίας που έρχεται με το να φοράμε γυναίκες αντρικά ρούχα, οι άντρες όλο και κοντά παντελόνια φοράνε και σιγά σιγά φοράνε και φούστες, έτσι, γιατί ακριβώς αυτά μας προωθεί η νέα τάξη πραγμάτων και τα χρηματοδοτεί και τα παρουσιάζει μέσα το ΜΜΕ που είναι και αυτά δικά τους και δίνουν μια ψεύτικη εικόνα και οι άνθρωποι πλέον δεν βλέπουν την πραγματικότητα, βλέπουν εικονική πραγματικότητα μέσα από το ΜΜΕ και νομίζουν ότι αυτή είναι πάρα πολύ, ενώ είναι μια μικρή, μικρότατη μειοψηφία της τάξης του πολύ του 5-6%. Αλλά προσπαθούν έτσι και σε κάποια κράτη το έχουν πετύχει να αναγνωριστούν και να γίνουν περισσότεροι. Ας πούμε στην Αγγλία έχουμε πάρα πολλούς τέτοιους. Έλεγε μάλιστα ο Τσόρτσιλ ακόμα από τότε ότι στην εποχή του η μισή Άγγλοι ήταν ομοφυλόφιλοι. Λοιπόν, αλλά δεν είναι όλα τα κράτη έτσι όπως η Αγγλία, τόσο διεφθαρμένα. Δεν πρέπει λοιπόν να υποκύψουμε στις πιέσεις και στο εμβόλιο και σε όλα αυτά, γιατί όλα αυτά είναι πακέτο. Έτσι και στοχεύουν τελικά σε αυτήν την υποδούλωση του ανθρώπου και το τσιπάρισμα, τον απόλυτο έλεγχο όσων θα επιζήσουν μετά από τη δραστική μείωση του παγκόσμιου πληθυσμού που θα κάνουν τα εμβόλια, την πείνα, τους πολέμους κλπ. Όσοι θα επιζήσουν να έχουν το τσιπάκι και να είναι πυθύνια όργανά τους. Εκεί θέλουν να φτάσουν ώστε να επιτύχει ο διάβολος την προσκύνησή του από τους ανθρώπους. Γι' αυτό μας πιέζουν αφόρητα να φτάσουν κάποια στιγμή η ανθρωπότητα να πει επιτέλους φέρτε αυτόν τον άνθρωπο που λέτε ότι θα μας σώσει από όλα αυτά. Γι' αυτό μην με ρωτάτε πότε θα τελειώσουν όλα αυτά, αλλά να λέμε όλοι αν είμαστε έτοιμοι να υποστούμε τα πάντα χάρη του Χριστού. Μπορεί και να μην τελειώσουν και να τελειώσουμε εμείς νωρίτερα. Δεν έχει σημασία. Εμείς πρέπει να παραμείνουμε πιστοί στον Χριστό. Στις μέρες μας η ασυνοκητία έχει έξαρση, αναμφισβήτητα, παγκοσμίως. Και πιστεύουμε ότι η έξαρση αυτή οφείλεται στην αποστασιοποίηση του ανθρώπου το Θεό αφενός και επομένως στη χαλάρωση και αμαύρωση των ηθικών κριτηρίων και αφετέρου στην πλήρη ελευθεριότητα στις σχέσεις των δύο φύλων. Κατά αυτόν τον τρόπο η επίδραση του ωσάνου φαινομένου έχει διεισδύσει σε διάφορες ομάδες ανθρώπων, ακόμα και σε εκείνους οι οποίοι επιθυμούν να ιερωθούν. Δυστυχώς. Υπάρχει και μέσα στον κλήρο αυτό το αμάρτημα. Δυστυχώς και δεν το λέω εγώ. Όλοι το λένε και μακαριστός ο πατήρ Αγουστίνος ο Καντιώτης το έλεγε. Και υπάρχουν λέει τέτοιοι ιερείς και αρχιερείς που μπορούν από μέσα αυτό να φουστάνε. Και σε μια ιστοσελίδα στη Μητρόπολη της Μητρόπολης Κηφισίας, σε ένα άρθρο της Μητρόπολης Κηφισίας, στην ιστοσελίδα της, και εκεί γράφει και αυτό το πράγμα.
Το παραδέχονται οι ίδιοι δηλαδή, οι εκκλησιαστικοί. Από όλα όσα είπαμε μέχρι τώρα, είναι απόλυτα κατανοητό, γίνεται απόλυτα κατανοητό, ότι η ύπαρξη του προαναφερθέντος φαινομένου, δηλαδή της διαστρόφου σαρκικής σχέσεως μεταξύ ατόμων του ίδιου φύλου, καθιστά τον υποψήφιο αμέσως και απολύτως ακατάλληλο προς ιερατεία. Όπως από τα πιο πάνω αντιληφθήκαμε, η ομοφιλοφιλία δεν μπορεί να δικαιωθεί από κανέναν, όσο και αν προσπαθούν να τη δικαιώσουν. Εάν υπάρχει σωματική βλάβη, πρέπει να επεμβαίνει ο γιατρός. Εάν είναι κληρονομική ροπή ή κακή συνήθεια, πρέπει να υπάρξει σκληρός εκκλησιαστικός αγώνας από τον Πάσχοντα, ώστε με τη χάρη του Θεού να το ξεπεράσει. Αυτή είναι η αλήθεια για το πρόβλημα της ομοφιλοφιλίας. Όλα τα άλλα είναι διαστρέβλωση και συγκάλυψη της αλήθειας. Προφητικά ίσως και για κάθε γενιά αναφέρθηκε ο πρωτοκορυφαίος Απόστολος Πέτρος και παραθέτουμε το κείμενο σε ελεύθερη απόδοση. Στους Ισραηλίτες, λέει, υπήρξαν ψευδοπροφήτες. Ανάμεσά σας θα εμφανιστούν ψευδοδιδάσκαλοι. Θα σπείρουν αιρέσεις απολίας. Αυτό γίνεται σήμερα. Θα κηρύξουν δηλαδή νέο Ευαγγέλιο. Και ένας επίσκοπος, ο μόνος δυστυχώς που είπε δύο λόγια, κάτι πολύ λίγο, κατακρίνοντας έτσι αυτή τη βάφτιση του παιδιού των γκέι, βλέπω ότι ο αρχιεπίσκοπος της Αμερικής κηρύττει το νέο Ευαγγέλιο, το Ευαγγέλιο του Όφεως. Και βέβαια δεν είναι το Ευαγγέλιο του Χριστού, το οποίο καταδικάζει την ομοφιλοφιλία, αλλά του διαβόλου, που θέλει να νομιμοποιήσει την ανομαλία. Θα σπείρουν λοιπόν αυτοί οι ψευδοδιδάσκαλοι, το λέει ο Άγιος Απόστολος Πέτρος, θα σπείρουν, λέει, οι ψευδοπροφήτες αυτοί και οι ψευδοδιδάσκαλοι ανάμεσά σας αιρέσεις απολίας, αιρέσεις, αιρετικές διδασκαλίες που αφορούν είτε στο επίπεδο της πίστεως, του δόγματος, όπως ο οικουμενισμός, που λέει ότι όλες οι πίστες είναι δεκτές, όλες οι λεγόμενοι χριστιανισμοί και οι παπικοί και οι πρωτεστάντες είναι εκκλησίες, είτε στο επίπεδο της ζωής, ομοφιλοφιλία, διαστροφή. Δεν είναι κακό πράγμα, είναι μια ιδιαιτερότητα. Και πάθησαν δυστυχώς, πριν γίνει αυτή η ψευδοσύνοδος του Κολυμπαρίου, κάποιοι αρχιερείς, δυστυχώς δικοί μας, του Οικουμενικού Πατριαρχείου κλπ, να περάσουν αυτόν τον όρο. Και ευτυχώς αντέδρασαν οι Σλάβοι στις προσυνοδικές διασκέψεις και έγινε μάχη επί ώρες για να μην περάσει αυτή η ορολογία ότι είναι μια ιδιαιτερότητα. Όχι, δεν είναι ιδιαιτερότητα, είναι αμαρτία η ομοφιλοφιλία. Και μάλιστα φοβερή αμαρτία. Θα υπάρξουν λοιπόν ψευδοπροφήτες και ψευδοδιδάσκαλοι. Θυμάστε και το τελευταίο εγκύκλιο που διαβάστηκε σε κάποιους ναούς. Αλλά μήπως αναφέρεται στους ίδιους, σε κάποιους από αυτούς που κηρύσουν διαστραμμένα και οι υπόλοιποι σιωπούν. Άρα συνενούν και γίνονται συνένοχοι. Θα επιφέρουν, θα απαρνούνται τον Κύριο που τους εξαγόρασε αυτοί οι ψευδοπροφήτες και οι ψευδοδιδάσκαλοι. Βλέπετε, προφητικά μιλάει ο Απόστολος Πέτρος, σαν να περιγράφει την εποχή μας. Θα επιφέρουν επάνω τους ταχεία απώλεια. Στις ασέλγειές τους θα τους ακολουθήσουν πολλοί. Από αυτούς τους ψευδοδιδάσκαλους θα βλασφημηθεί η οδός της αληθείας. Και ένας που είναι άσχετος θα πει, τι να πω να κάνω στην Εκκλησία. Εκεί βραβεύουν τους ομοφιλόφιλους, τους ανώμαλους. Ένας απλός άνθρωπος που δεν έχει πολλά με την Εκκλησία, όταν βλέπει αυτά τα χάλια στην Εκκλησία μας, δεν θα πάρει αποστάσεις. Δεν βλασφημείται έτσι η αμόμητος πίστη μας.
Πού είναι οι φύλακες της πίστεως, οι αρχιερείς μας, που όταν οι χειρατονούνται μπαίνουν κάτω από το Ευαγγέλιο και ορκίζονται ότι θα αγωνιστούν να τηρήσουν το Λόγο του Θεού που υπάρχει μέσα στο Ευαγγέλιο και θα κάνουν υπακοή στο Ευαγγέλιο. Ορίστε, το Ευαγγέλιο καταδικάζει την ονομαγία, γιατί δεν μιλάτε. Ο Ιερός Χρυσόστομος ήλεξε την ομοφιλοφιλία. Έλεγε, αυτό το αμάρτημα είναι πάσης κολάσεως χείρων. Χείρων θα πει χειρότερο από κάθε άλλη κόλαση. Τους θεωρούσε τους ομοφιλόφιλους χειρότερους από τους φωνείς. Και αν, ας πούμε, λειτουργήσαν σωστά, η Εκκλησία θα έπρεπε να παίρνει τα παιδιά, τα ταλέπορα αυτά πλάσματα που έχουν πέσει στα νύχια αυτών των ανώμαλων, που τάχατες θέλουν να το παίξουν και ευλαβείς και τα φέρουν να τα βαφτίσουν. Θα στο βαφτίσω, αλλά θα μου το δώσει το παιδί σου. Δεν λες το εμπιστεύομαι. Θα το καταστρέψεις. Ποιος εγγυάται ότι θα του δώσεις ορθόδοξη χριστιανική ανατροφή, εσύ ο πατέρας, ο ποτιθέμενος πατέρας, που αμαρτάνεις δημόσια κατάφορα κατά του Ευαγγελίου, ας ελγών με άλλο άντρα. Πώς θα σου εμπιστευτώ εγώ αυτό το παιδί? Θα έπρεπε η Εκκλησία να τα παίρνει αυτά τα παιδιά, να τα βάζει στα ιδρύματα, στα ορφανοτροφία και εκεί να τα μεγαλώνει. Και αν βρει σωστούς γονείς, να τα υιοθετεί. Να τα υιοθετούν αυτοί οι γονείς, σωστοί, πατέρας και μητέρα. Σήμερα η ομοφιλοφιλία κάνει θράψη. Ο Ιερός Χρυσόστομος έλεγε ότι είναι χειρότερη και από τους φωνείς ομοφιλόφιλοι. Αν λόγων ανοητότερους και κοινών ανεδέστερους τους ονόμαζε. Πιο ανόητους από τα άλογα ζώα και πιο ανεδείς από τα σκυλιά. Δυστυχώς υπάρχει και στον κλήρο και στον άγαμο κλήρο μάλιστα πολύ διαδεδομένο αυτό το αμάρτημα και οι επίσκοποι σιωπούν και την καλύπτουν ορισμένα και προάγουν και προσπαθούν με επέσχυντα συνοδικά έγγραφα να την νομιμοποιήσουν. Το πρώτο πράγμα που έκανε ο Ιερός Χρυσόστομος όταν έγινε αρχιεπίσκοπος Κωνσταντινούπολης ήταν η κάθαρση του κλήρου από ανάξιους κληρικούς. Και σήμερα αντί καθάρσεως από τους αναξίους βλέπουμε εκκλησιαστικές εκαθαρίσεις και εσείς ξέρετε κληρικούς και από όμορες Μητροπόλεις που διώχθηκαν γιατί δεν τήρησαν τα βλάσιμα μέτρα, έκαναν κανονικά την Ανάσταση και μίλησαν σωστά για αυτό το διαβόλιο που φτιάχτηκε για να σκοτώσει τους ανθρώπους. Και σας είπα και στην Αθήνα, ένας Μητροπολίτης καταδίωξε κληρικό επειδή δεν δέχτηκε να συλλειτουργήσει με αχειροτόνητο διάκονο που ανήκει στην ψεύτικη εκκλησία αυτή της Ουκρανίας. Σήμερα διώκονται οι κληρικοί από αρχιερείς οι οποίοι δεν λειτουργούν σωστά, αντί να διώκονται οι ασεβείς και οι διαστραμμένοι. Διώκονται οι δίκαιοι και οι ευλαβείς και οι άξιοι κληρικοί. Αυτοί διώκονται. Η ομοφιλοφιλία, έλεγε ο μακαριστός πατήρ Αθανάσιο ο Μητυνιός, όπως και η κτηνοβασία, είναι ασέβεια. Η μοιχεία είναι αδικία. Γιατί αδικεί στη γυναίκα σου, αδικεί στον άντρα σου, με τρίτο πρόσωπο. Η πορνεία είναι αμάρτημα. Έτσι, φοβερό αμάρτημα. Η εποχή μας χαρακτηρίζεται από το φοβερό αμάρτημα της ομοφιλοφιλίας. Είναι ευδελικτή μίξη, παράνομη πράξη, διάλυση κόσμου. Θέλουν να διαλύσουν τα σχέδια του Θεού πάνω στη δημιουργία οι ομοφιλόφιλοι. Και αυτό το αμάρτημα είναι που θα φέρει και το τέλος του κόσμου. Η οσυνοκητία, η ομοφιλοφιλία. Τα Σόδωμα και τα Γόμορα είναι τύπος του μέλλοντος κόσμου και της καταστροφής του. Ό,τι έγινε δηλαδή στα Σόδωμα και τα Γόμορα, αυτό θα παραλυφθεί. Και έτσι θα καταστραφεί ο κόσμος. Εξαιτίας αυτής της φοβερής αμαρτίας. Για την οποία λέγει ο Άγιος Ιερώνυμος προφητικά. Όταν θα απολύνει, θα γίνει πολύ
η αρσενοκητία επάνω στη γη, τότε θα καταστραφεί ο κόσμος και θα έρθει ο Χριστός ξανά στη γη. Και φοβάμαι ότι αυτή η αμαρτία, λέει ο μακαριστός πατήρ Αθανάσιος, πλέον δεν γνωρίζει όρια. Και όταν λέμε αρσενοκητία, δεν είναι μόνο άντρες με άντρες, αλλά υπάρχει και ο λεσβιασμός, δυστυχώς, και γυναίκες με γυναίκες. Και αυτό, ξέρετε, έχει και ως μία κύρια αιτία την ανδρική ενδυμασία που έχουν υιοθετήσει οι γυναίκες. Το έλεγε ο μακαριστός ο Άγιος Πορφύριος αυτό. Εκτός του ότι αλλάζει η ψυχολογία της γυναίκας όταν φοράει ανδρικά ρούχα, όπως και η ψυχολογία του άντρα όταν φοράει γυναικεία ρούχα. Γιατί οι ανώμαλοι φοράνε γυναικεία ρούχα? Για να κάνουν τα αίσθητους πιο εύκολα. Έλεγε όμως ο Άγιος Πορφύριος ότι γίνεται και βιολογική ζημιά όταν τα κοριτσάκια φοράνε παντελόνια, τα κύτταρα που είναι ανάμεσα στα πόδια και έχουν σχέση με την ειδονή, είτε απενεργοποιούνται είτε καταστρέφονται με το παντελόνι, και όταν μεγαλώσουν αυτά τα κοριτσάκια δεν ικανοποιούνται με την κανονική σχέση και γίνονται ανώμαλα, διαστραμμένα. Ανώμαλα. Να πως ο διάβολος έχει πετύχει να προωθήσει και στις γυναίκες αυτό το φοβερό μάρτυρο. Δεν είναι λοιπόν απλά τα πράγματα και δεν πρέπει να κοιμόμαστε με τα τσαρούχια όπως είναι ο Άγιος Παΐσιος. Όχι μόνο δεν τρέπονται οι ομοφιλόφιλοι, έλεγε ο μακαριστός ο πατήρ Αγωνσένς ο Παντιώτης, και στην πατρίδα μας, αλλά κάνουν συλλόγους, διοργανώνουν παρελάσεις, ζητούν ίσα δικαιώματα με τους οικογενειάρχες και καμαρώνουν για την ανομαλία τους. Και το χειρότερο, ομοφιλόφιλοι δεν είναι μόνο αθεόφοβοι και άπιστοι, αλλά και ανώτεροι πληρικοί και δεσποτάδες. Αυτή είναι η φρίκη της κοινωνίας. Εντάξει, ο ίδιος ο επίσκοπος τα λέει, δεν τα λέμε εμείς. Φρίξαν ήλια και στέναξαν γη. Και τώρα ίσως μπορούμε να καταλάβουμε και αυτή τη φοβερή προφητεία του Αγίου Κοσμά του Τολού. Τι έλεγε? Ακούσατε αδελφοί μου χριστιανοί, θα έρθει καιρός που δεν θα παρατηρείται αυτή η αρμονία που είναι σήμερα μεταξύ λαού και κλήρου. Όταν θα πηγαίνει ο παπάς σε σπίτι λαϊκού, μόλις θα φεύγει θα θυμιάζουν με θυμίαμα. Αν θα καθίσει σε στρώμα, μετά την αναχώρησή του θα το τεινάζουν. Αν θα συναντούν οι άνθρωποι κληρικό στο δρόμο, θα γυρίζουν πίσω και δεν θα εξακολουθούν το δρόμο τους. Και ο Πατριάρχης Κύριλλος της Ρωσίας πρόσφατα προς τιμή του είπε ότι η αναγνώριση νομική του γάμου μεταξύ προσώπων του ίδιου φύλου, που δυστυχώς έγινε και εδώ στην πατρίδα μας, που κατήτησε η πατρίδα μας από χώρα Αγίων να είναι άθεη και να προωθεί τη διαστροφή, και κανένας να μην αντιδρά, ή σχεδόν κανένας, και μάλιστα από τους ιδίωτες, τους αρχιερείς. Η νομική αναγνώριση λοιπόν, λέει, του γάμου μεταξύ προσώπων του ίδιου φύλου οδηγεί την ανθρωπότητα στην καταστροφή. Αυτό είναι μια πολύ επικίνδυνη ένδειξη της αποκάλυψης. Σημαίνει ότι οι άνθρωποι επιλέγουν την οδό της αυτοκαταστροφής. Και επενεί και τον πρόεδρο, τον Βλαντιμίρ Πούτιν, ο οποίος απαγόρευσε την ομοφιλοφιλία. Παίζουν την ομοφιλοφιλία, προωθούν την ομοφιλοφιλία. Και τα μικρά παιδάκια του νηπιαγωγείου, μου έλεγε ψυχολόγος που κατευθύνει πολλά νηπιαγωγεία, έλεγε, ρωτάνε με την νηπιαγωγό, κυρία, επιτρέπεται η σχέση με το ίδιο φύλο? Ακούτε, που θέλετε να στέλνετε παιδιά στην νηπιαγωγεία? Χίλιες φορές να μην τα στείλετε. Τέτοιες απορίες έχουν τα νηπία τώρα. Επιτρέπεται η σχέση με το ίδιο φύλο? Και του λέω, εσείς τι λέτε? Και μου λέει, κοίταξε, εγώ λέει, είμαι επιστήμονας. Έχει και κλιματικό αυτό το έργο.
Και τους λέω ότι ναι, βέβαια, μετά από κάποια χρόνια επιτρέπεται. Αυτό να λένε οι νηπιαγωγοί στα παιδάκια, στα μωρά. Καταλάβετε που έχουμε φτάσει. Αλλά αυτό δεν το λέει η επιστήμη. Αυτό το λέει ο Φρόιντ, ο οποίος ήταν καμπαλιστής, σας πληροφορώ, έτσι. Και όλοι οι υπόλοιποι. Ήταν άνθρωποι διαστραμμένοι και ο Γιούγκ είχε ένα μέντιουμ και επικοινωνούσαν πονηρά πνεύματα αυτό το μέντιουμ και έλεγε στο Γιούγκ και έτσι έγραψε τη διακτορική του διατριβή με τις διασκαλίες των δαιμόνων. Και σήμερα τα λένε αυτά επιστήμη και τα διδάσκουμε στους δασκάλους μας και τις δασκαλίτσες μας στις παιδαγωγικές σχολές ως επιστήμη. Βλέπετε και τα περνάνε στα μωρά μας. Αυτή είναι η κατάλληλη. Δηλαδή τώρα πρόσφατα κοιμήθηκε γύρω της Αγαλακτία, έλεγε τα εξής φοβερά. Κοιτάξτε πώς μιλάνε οι σύγχρονοι Άγιοι τώρα. Μας λένε ότι δεν έχει εκφραστεί η Εκκλησία για αυτό το θέμα. Έρχονται λέει καμιά φορά γυναίκες, πιο πολύ, αλλά και άντρες, φιλάνε το χέρι μου και το πρόσωπό μου, βρωμάνε όπως οι δαίμονες. Βρωμάνε όπως οι δαίμονες που έρχονται τη νύχτα. Έτσι, γιατί η Γερότσα ήξερε τι θα πει δαίμονες, γιατί πάλευε και τις νικούσε στις νυχτερινές της προσευχές. Μια βρώμα απέσια, σαν τα σάπια εντόστια των ζώων. Είναι από τα έσχη που κάνουμε τα στόματά τους. Ανατρέπομαι να τα εκφράσω. Έτσι όλες αυτές οι παραθύσεις αμαρτίας. Εσχρόνεστε και λέγει, αυτά θα είναι η αιτία της καταστροφής του κόσμου με πυρηνικά. Όπως στα Σόδωμα και τα Γόμορα, έτσι και τώρα. Εάν δεν μετανοήσουμε, επίκειται η παιδαγωγική παρέμβαση του Θεού. Μην νομίζετε ότι είναι τυχαία όλα αυτά που έχουμε και οι απειλές από την Τουρκία και όλα αυτά τα βασανιστικά μέτρα που όλες μας καταπιέζουν και μας κλείνουν μέσα στο σπίτι και μας φυλακίζουν και μας χρησιμοποιούν σαν χειρότερους και από ζώα. Όλα αυτά είναι συνέπειες των αμαρτιών μας. Τα παραφύσινα αμαρτήματα, έλεγε και ο χαρισματούχος Όσιος Αναστάσιος ο Κοδουμιανός, είναι η κύρια αιτία των δεινών που έρχονται. Μου φυλάνε το χέρι και βρωμάει έπειτα απέσια, όπως οι δαίμονες που έρχονται κυρίως τις νύχτες. Όταν ο άνθρωπος φτάσει σε τέτοια άσχετη κατάπτωση, τότε ελκύει έντονα τις δαιμονικές ενέργειες και δίνει μεγάλα δικαιώματα στον ανθρωποκτόνο διάβολο, ο οποίος θέλει να καταστρέψει τον κόσμο και όλη την ανθρωπότητα. Ο Κύριος ονόμασε τον διάβολο ανθρωποκτόνο από την αρχή. Αφού από τότε που έπεσε, δηλαδή από τότε που λόγω της υπερηφάνειάς του έχασε το φως που είχε ως αρχάγγελος και ως φόρος και έγινε σκοτεινός άγγελος Σατανάς, ποθεί τον φόνο, την καταστροφή, την εξαφάνιση του ανθρώπου. Εξού και τα διαβόλια, για τα οποία σας είχα πει εν ώρα εξορκισμού, τα ίδια τα δαιμόνια ομολογούσαν και έλεγαν ότι εμείς κάναμε τελετή για το εμβόλιο, σε Στουάν, στην Αμερική. Καταλάβατε. Άρα έχουμε σατανισμό. Δεν έχουμε μόνο μία βιολογική καταστροφή, αλλά και πνευματική καταστροφή. Θα μου πείτε, ένας που το έκανε το εμβόλιο είναι χαμένος. Εάν μετανοήσει, εάν κλάψει πολύ, εάν νηστέψει, εάν δεν κάνει τις επόμενες διαβολοδόσεις, υπάρχει ελπίδα να ανανύψει. Αλλά όσο κανείς παραμένει, τόσο ο διάβολος κυριαρχεί μέσα του. Και δεν τον αφήνει να μετανοήσει. Έρχεται πολύ μπύρι-μπύρι και μπουμ-μπουμ. Αποκαλύπτει σύγχρονος χαρισματούχος γέροντας σε ιερέα πνευματικό. Πολύ αδιέξοδη κουβέντα και παγκόσμια αναταραχή. Κατάλαβα πολλά τελευταία. Μου έδειξε ο Θεός την αιτία. Είναι οι παραφύσινα αμαρτίες που τις αποστρέφεται περισσότερο από κάθε άλλη αμαρτία. Δεν υπάρχουν πλέον στόματα να μπορούν να προσκυνούν. Δεν μιλάμε για τη Θεία Κοινωνία. Μολύνουν πολύ και τα παιδιά τους.
και αυτά που γίνονται στα ζευγάρια και αυτά που κάνουν ομοφυλόφιλοι μεταξύ τους. Τα χείλη τους μεταδίδουν δαιμονικά μικρόβια. Βρώμα κολάσεως. Η σοδομίτη και η αμαρτία είναι ακόμα χειρότερη. Θα επέμβει ο Θεός παραχωρώντας πόλεμο. Εκεί που έφτασε η ανθρώπινη φύση δεν έχει λόγο υπάρξεως στο μέλλον. Είναι φιλανθρωπία να εκλείψουν αυτοί οι άνθρωποι από αυτή τη ζωή, όπως ήταν φιλανθρωπία να φύγουν οι σοδομίτες από αυτή τη ζωή. Γιατί δεν υπήρχε περίπτωση να μετανοήσουν. Όσο ζούσαν, πρόσθεταν κόλαση στην κόλασή τους. Ο Θεός τίποτα δεν κάνει για να εκδικηθεί τον άνθρωπο, αλλά για να τον βοηθήσει. Και αν δει ότι δεν υπάρχει ελπίδα μετάνοιας, τον παίρνει για να μην πέσει σε βαρύτερη κόλαση. Να σταματήσουμε εδώ, γιατί νομίζω συμπληρώθηκε η ώρα. Αν χρειαστεί θα συνεχίσουμε και επόμενη φορά, θα το δω, αν έχουμε ακόμα κάποια να πούμε. Κατακλείοντας να πούμε αυτό, ότι όλοι μας έχουμε ευθύνη. Αλλιώς, αν δεν αντιδράσουμε, όπως έλεγε ο Άγιος Άγιος Μαξίμοβιτς, θα πρέπει ο κάθε χριστιανός στους 40 χρόνους να νιώσει υπεύθυνος για όλη την Εκκλησία. Όλοι είμαστε υπεύθυνοι για όλη την Εκκλησία. Όχι μόνο για τον εαυτό μας ή για την οικογένειά μας. Και έτσι υπεύθυνα πρέπει να λειτουργήσουμε και να αντιδράσουμε. Εάν ξεσηκωθεί ο λαός, αυτοί οι αντίχριστοι που είπαμε είναι μια μειοψηφία, απλώς έχουν τα ΜΜΕ μαζί τους και μας βομβαρδίζουν αυτά, και τις ηγεσίες, αν ξεσηκωθούμε θα φύγουμε από αυτό και θα ανατραπούν τα σχέδια του Αντίχριστου. Εάν όμως δεν ξεσηκωθούμε θα προχωρήσει το πράγμα και θα έχουμε πολύ χειρότερες εξελίξεις και θα δρέψουμε τους καρπούς της αμέλειας και της αδιαφορίας μας, που θα είναι καταστροφική. Λοιπόν, ας ευχηθούμε να έχουμε όλοι καλή μετάνοια. Το δε Θεοίμον δόξα πάντοτε ημί και αεί και εις αιώνας των αιώνων. Αμήν. Σώσον Κύριε τον λαό σου και ευλογήσον την κληρονομία σου. Νίκαστη βασιλεύς κατά ελέησον και σώσον εμάς. Αμήν. Θεός μαζί μας. Καλή υπόλοιπη μέρα να έχετε.